το Γυμνάσιο Αμυγδαλεώνα με την υποστήριξη του Συλλόγου Πνοή και τη συνεργασία του 6ου Γυμνασίου Καβάλας, του 2ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας και του 8ου Δημοτικού Σχολείου είναι οι πρώτοι πρεσβευτές στην Καβάλα του Τείχου της Καλοσύνης. Η κίνηση είναι απλή. Κρεμάμε και παίρνουμε. Αξιοπρέπεια, ισότητα, σεβασμός και άρση της διαφορετικότητας. Τα παιδιά δραστηριοποιήθηκαν, έχουν ιδέες και σκέψεις. Σήμερα λοιπόν είμαστε στην πρώτη ανοιχτή μεγάλη εκδήλωση για τον τοίχο της καλοσύνης. Ένας τοίχος που θα δεχτεί ό,τι ο κάθε ένας μας δεν το χρειάζεται για να το πάρει όποιος έχει ανάγκη. Μία μέρα ένα κοριτσάκι ήταν έτοιμο μαζί με τους μαθητές του να παρουσιάσει μία πρόταση στο πλαίσιο μιας συζήτησης που κάναμε για δράσεις εκτός σχολείου κτλ. Οπότε μας έφερε την πρόταση για τον τοίχο της καλοσύνης, έχοντας ενημερωθεί ότι είναι ένα δίκτυο ενός θεσμού σε πάνω από 30 πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Το ένα έφερε το άλλο, δηλαδή απευθυνθήκαμε στην Πνοή, μας αγκάλιασαν και πραγματικά στάθηκαν οι στυλοβάτες μας σε όλη αυτή το εγχείρημα και την εκδήλωση. Είμαστε εδώ αρρωγοί σε οποιαδήποτε δράση θέλει να βελτιώσει την ποιότητα ζωής της πόλης μας και των δημοτών μας γενικώς, και το δεύτερο δημοτικό σχολείο και από πίσω υποστηρικτικά και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων. Ευελπιστούμε να λειτουργήσει αυτό το πείραμα, γιατί στην αρχή είναι ένα πιλωτικό πρόγραμμα. Ελπίζω η Καβάλα να το αγκαλιάσει και να πάμε καλά. Πώς αισθάνεσαι σήμερα που είσαι εδώ και τι ακριβώς σκέφτηκες? Αισθάνομαι πάρα πολύ ωραία, γιατί είναι μια ιδέα που την είχα δει από άλλη πόλη και μου άρεσε, γιατί έχω δει πάρα πολλούς ανθρώπους εδώ στην Καβάλα να ψάχνουν στα σκουπίδια και να τρώνε. Λοιπόν, σήμερα με πολύ μεγάλη χαρά, εκπροσωπώντας το 6ο Γυμνάσιο, στηρίζουμε την προσπάθεια που κάνει το Γυμνάσιο του Αμυγδαλεώνα και ιδρύει 7 τείχους καλοσύνης με πολύ μεγάλο κόπο, αλλά με πολύ μεγάλη ικανοποίηση για αυτό που έχουμε καταφέρει. Ευελπιστούμε να δημιουργηθούν και άλλοι τείχοι, να γίνουν πολλές αιτήσεις σήμερα. Εδώ έχω μαθητές της πρώτης γυμνασίου που είναι εθελοντές, ανήκουν σε πρόγραμμα εθελοντισμού και θα μας πούνε και αυτοί οι δύο κουβέντες. Γεια σας, με λένε Δημήτρη Χατζηλαζαρίδου. Είμαστε εδώ ως εκπρόσωποι του 6ου Γυμνασίου Καβάλας. Ενημερώνουμε τον κόσμο, παίζουμε με τα παιδιά, μοιράζουμε βαλόνια και ελπίζουμε όλοι οι άνθρωποι, να μάθουν για αυτή την ενέργεια. Με λένε Λιάρα Κωνσταντίνο, είμαι και εγώ εκπρόσωπος του 6ου Γυμνασίου Καβάλας και μέσω του προγράμματός μας που κάναμε στο σχολείο ήρθα και εγώ σήμερα να στηρίξω αυτή τη σύμπραξη που ξεκίνησε το Γυμνάσιο Αμυγδαλεώνα και πιστεύουμε ότι όλα θα πάνε καλά.